Πάμε. Έλα, μας τώρα. Έλα, έλα. Okay. Αυτούς τους αφήνουμε πάντα. Είναι φτωχομπινέδες αυτοί οι απένταροι. Σαν και εμάς τους αφήνουμε. Άμα δούμε Mercedes. Ωχ, 12. Τώρα θα φάμε τα... Τώρα αν ήταν να πεθάνουμε 79 χρονών. Κάτσε, τώρα αυτό επειδή πολλοί κόσμος μας ακούει την εξάτμιση του 12, κάτσε τώρα θα κάνω κοντινό στην εκκίνηση πως ξεκινάει το 12. Περίμενε. Περίμενε. Κοίτα εδώ τώρα. Μισό λεπτό. Άσε το. Κάτσε, περίμενε. Θέλω τώρα που θα ξεκινήσει το 12, την εξάτμιση τι θα βγάλει, εδώ, παιδιά. Κοίτα τη χώρα που, που μας πειράζει ο κορονοϊός. Κοίτα τώρα. Τα φώτα του πολιτισμού φέρανε, λέει, ο βλάκας ο κόκκινος, ο πολιτισμένος. Εδώ κοίτα λεωφορείο. Κοίτα φανάρια, κοίτα χρώματα. Κοίτα τώρα τι θα βγάλει το 12, φίλε, μόλις ξεκινήσει. Μπα, από κάτω αυτό δεν θα βγάλει. Δεν θα βγάλει. Όχι, έχει από κάτω, το έχω καμουφλάρει από κάτω. Ναι. Βέβαια. Κάτσε να δούμε. Το 11 να δεις τι βγάζει. Και το 14, φουλ. Αλλά πέσαμε στον Καριόλι τώρα το λεωφορείο. Πάμε αύριο εκεί πέρα. Κάτσε να τον προπεράσω εγώ τώρα. Πού να τον προσπεράσεις. Τον κάνω εγώ τετακέρεμα, αλλά γιατί επειδή έχω λίγα. Δεν έχω... Το 14 βγάζει πολύ πράγμα. Πάρα πολύ. Φουγάρο. Όπα, ξεκινάει, για να δω. Α, δεν βγάζει αυτό. Όχι. Εντάξει. Αυτά σύγχρονα είναι. Πού θα τον περάσω εδώ, πού στην. Πού να τον περάσει τώρα, ρε μαλάκα αυτό. Τον Καριόλι, γάμο τον πάτο του. Σε μένα που πήγε μπροστά, βγάζει και φλάζ. Τι βγάζει φλάζ, ρε μαλάκα, αφού δεξιά. Μπορεί να πάει κι αλλού, υποχρεωτικά στρίβει από εκεί. Και μαλάκα. Τώρα θα τον βάζει από εδώ, τα αριστερά. Από εδώ. Μεταγραφές τι λες. Ναι. Πρωταθλητής των μεταγραφών σε ποιότητα μπορεί να μην είναι ο Άρης. Αλλά σε ουσιαστική ενίσχυση είναι ο Άρης. Γιατί είναι ο Άρης? Γιατί όπου πονούσε, έκανε μεταγραφή πάνω στη μεταγραφή. Δηλαδή, τη μαλακία του που έκανε, ας πούμε, στην αρχική περίοδο της μεταγραφικής περίοδου, πάει να τη διορθώσει τώρα. Πήρε center back από την Νότια. Βέβαια, θα δούμε τι θα βγει κι αυτός. Αλλά την κάνει. Βιογραφικό έχει πολύ πλούσιο πάντως. Ναι. Πέρασε από όλη τη μισή Ιταλία, πέρασε Λέστερ. Ο κόκκινος έχει βιογραφικό, αλλά δεν τραβάει το έργο, δεν. Και τραβάει βιογραφικό. 33 χρονών, δεν ξέρω, είναι ηγέτης, λέει. Δεν το ξέρω τον παίκτη για να έχω άποψη. Τον πήρε όμως. Ωραία. Πήρε τον πιτσιρικά του Ολυμπιακού. Σας το φόρτωσε ο χοντρός. Του Αριανή. Σας το φόρτωσε ο χοντρός. Σας φόρτωσε ο χοντρός. Αριστερό μπακ και αριστερό στόπερ. Η μόνη θέση για μένα που θα πονάει ο Άρης. Ναι. Εκεί πέρα ο Ολυμπιακός όταν πάει θα πάει από τη μεριά εκεί. Θα βάλει και τον Δελιζήσι. Το Ρος θα το βάλει δεξί μπακ. Θα πει τους άλλους τραβάτε από εκεί. Κοστάτε έργα. Πήρε το χαφ. Τον Κάτσε. Ο Κάτσε είναι κόφτης. Κόβω, κάνω, ράνω, διαλύω τον αντίπαλο. Δεν κάνω για πολλά πράγματα. Μετά θέλω την μπάλα μπροστά. Έχει τρεις. Ναι. Έχει τον το Ματζίνι, έχει ποιον έχει τον άλλο να τον κάνει. Μιας και είπες Κάτσε. Ναι. Κάτσε ή Μαουρίσιο σε περίπτωση που επιστρέψει τον μπάλα. Άσε ρε, κάτσε 1000%. Τι Μαουρίσιο. Ναι. Τότε μπελόσκυλο τώρα το Μαουρίσιο. Τον απατεώνα τώρα το μάνατζερ του Μαουρίσιο τώρα. Σου πω και κάτι άλλο. Εγώ με τους μάνατζερ έχω άσχημη σχέση. Γιατί πάει, βγαίνει στον Πετρωτό και λέει να πούμε, ζητάνε τον παίκτη μου κτλ. Τα αρχίδια μου ζητάς. Τρεις μήνες άμα ήταν θα τον ήθελα. Τρεις μήνες θα τον θέλανε. Άρα δεν σε θέλει κανένας. Μίσες μα, δεν σε θέλει κανένας. Μένει στον Πάο. Μαωρίτσιο, δεν σε θέλει κανένας. Μπορεί να μείνει στον Πάο. Μάτος, δεν σε θέλει κανένας. Μένει στον Πάο. Βαρέλα, δεν σε θέλει κανένας. Μένει στον Πάο. Καλός είναι. Δεν σε θέλει καθένας με αυτά τα λεφτά. Με τα μισά θα σε θέλουν κάποιοι. Δεν σε θέλουν. Όχι. Ομάδες δεν σε θέλουν. Ναι, με αυτά τα λεφτά. Με αυτά τα λεφτά. Ναι. Μένει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει απογεροντοποίηση. Και φέρνει δεξί μπακ από τη Μασία. 1000 άτομα μπαλαδόροι. Οι δύο που δεν ξέραν μπάλα, ένας είναι αυτός. Φέρνει αριστερό μπακ. Δεν περνάει ούτε έξω από το Καφτατζόγλιο στο Γιάννη Εθνική του Ηρακλή. Δεν περνάει. Παίρνει τον Ινούα, ποιος δεν περνάει ούτε έξω από το Χαριλάου. Μόλις δουν τον Ινούα στο Χαριλάου, θα πούνε έχουμε τον Τσέκο, έχουμε τον Σάσα, έχουμε τον Μάσα, έχουμε τον Κάτσε. Άντε και γαμίσου θα του πούνε τον Ινούα. Τι είναι Ινούα? Μεταγραφή είναι για τον πάγο του Σαββίδη. Και ο Σαββίδης τους έχει χέσει. Άσε τώρα που τις μπαλακίες στο Φανάζερ, λέει τώρα το παρουσιάζουν. Ενώ λέω, βρίζουν τον Πανοζάχο, ότι ο Πανοζάχος δεν το παρουσίασε και το παρουσιάζουν δίθεν τώρα. Τίποτα. Τους έχει κλασμένους ο Σαββίδης.
Είναι τι λαμόγια είναι να πούμε. Τώρα το ετοιμάζουν μια μεταγραφή τώρα το πρωί με τον Κουλιανό, βλέπαμε τη φωτογραφία. Έκλεισε την κάνουλα, δες δηλαδή. Πάει κάνουλα. Ό,τι φάγατε, φάγατε καριόλιδες. Έβαλε και την Κοντζάρεβα εκεί, η οποία είναι η γυναίκα άξια εμπιστοσύνης. Πήγε χθες ο Μαουρίσιο με τη γυναίκα του, λέει. Άλλη μαλακία. Τι δουλειά έχει η γυναίκα του Μαουρίσιο στο ραντεβού, τι φοβήθηκε. Πέρασε με το σκυλάκι. Μπράβο. Άμα ήσουν ένα πασόκ, δεν θα σ' άφηνε να περάσει. Σκυλάκι. Τι πήγε δηλαδή ο Μαουρίσιο με τη γυναίκα του. Φοβήθηκε η γυναίκα του Μαουρίσιο, μην πηδήξει την Κοντζάρεβα ο Μαουρίσιο. Τι μαλακίες είναι αυτές. Μαλακίες είναι αυτές. Και ανεβάζει και το Βιερίνια η γυναίκα τώρα. Πώς θα πάρουμε και το Βιερίνια πίσω. Μη σου βάνει παράξενο να το δεις το έργο. Να δεις κάτι μάγουλα το Βιερίνια πρισμένο εκεί πέρα από τις μακαρονάδες να έρθει να κάνει τον ΠΑΟ καριέρα. Δεν θα μου φάνει καθόλου παράξενο. Το μεγαλύτερο γέλιο είναι βάζουν ένα χαφ από το Κονγκό, λέει, πριν 3 χρόνια είναι κανονικός άνθρωπος και του βάζουν τώρα φωτογραφία έτσι σαν τον Μποκολόκο. Λέω αυτό θα το πάρω στον ΠΑΟ. Μιλάμε τώρα για απάτες του αιώνος. Ο Σαββίδης ο άνθρωπος, η ευλογία του ΠΑΟΚ, η ευλογία του ΠΑΟΚ είδε ότι στη Θεσσαλονίκη είμαστε μεγάλα λαμόγια και εμπιστεύεται ένα Ρώσο και την Κονζάρεβα. Να καταλάβεις δηλαδή που έχει φτάσει η πόλη, τέτοια πείνα και τέτοια λαμόγια. Πήγε εδώ σε 200.000 στο μπάσκετ, ψάχνουν να βρουν τα λεφτά πριν 2 χρόνια. Τι τα λεφτά. Ο άνθρωπος δηλαδή. Δηλαδή είναι εμείς οι Θεσσαλονίκοι. Είμαστε μεγάλες κολοτρυπίδες. Είμαστε μεγάλα λαμόγια. Γιατί έχουμε και πεινασμένο στομάχι να πούμε. Μυστικό μάτι που λες. Μπράβο. Πάω κόκκινο στο Κρεοπόλη. Το κάνει ο Κρεοπόλης μισά λεφτά. Να πάρω και αυγά. Γιατί να πάρεις αυγά, ρε μαλάκα, αγόραστα. Είναι μυστικό το μάτι. Είναι μυστικό μάτι. Ορίστε. Γελάει και ο Λευκοπύργος με τον Μαουρίσιο. Λέει ο μάναζερ του Μαουρίσιο, μας θέλουν, λέει, ομάδες. Ποιες ομάδες δεν θέλουν, μαλάκα. Ποιες ομάδες δεν θέλουν. Τώρα που θα περάσουμε από τον Λευκοπύργο, ναι. Δείξω, θα γελάνε και οι πόρτες του Λευκοπύργου. Θα δείξουμε πρώτα τον πύργο του Τέταρο που περνάμε. Ναι, βέβαια. Πάω πιεις καφέ εδώ, 7 ευρώ καφέ σε. Λοιπόν, πύργος του ΟΤΕ, ναι. Με τα δέντρα, μας τον κάλυψαν. Νάτος, εδώ είμαστε. Το Μον Παρνέ, άμα πας, καφέ θα λιγότερο. Μον Παρνέ, μασονική στο Άιχαρτ. Κάτσε, πού είναι ο Λευκοπύργος. Νάτος. Το βλέπεις που γελάει. Γελάει με τον Μαουρίσιο ο Λευκοπύργος. Γελάει και με τον Μάτος. Γεια σου, Λευκοπύργο. Καλέ, γιατί γελάς. Με τον ΠΑΟΚ και το παράρτημα του Άρη του Ολυμπιακού γελάς. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε για Ολυμπιακό και ΑΕΚ μεταγραφές. Κάνε μια καλή μεταγραφή ΑΕΚ, αυτό είναι τον εξτρέμ αυτόν εδώ. Αλλά η μεσοεπιθετική γραμμή μπερδεύει λίγο τους προπονητές. Τι γριά κλείνει το παράθυρο. Κοίταξε μια γριά εκεί, μην τη δείξεις. Λοιπόν, τι είναι μόλι. Ξύνα μούτρα, μαλάκα. Σκατόγρια, γάμο, την Παναγία. Κάτσε να πάω πιο πριν, θα μην βλέπω τα μούτρα. Σκατόγρια. Να με χαλάσει τη διάθεση πρωί-πρωί. Αυτό εδώ ποιο είναι με το. Άντε και εσύ. Να το ηγέρα. Α, Έλληνα, μαλάκα με το τσιγάρο. Μαλάκα στρατιωτικό. Πάμε, ΑΕΚ Ολυμπιακό. Λοιπόν, η ΑΕΚ θα έχει μεγάλο πρόβλημα στο δεξί το μπακ και στα 2 στόπερ. Είναι δηλαδή κρίμα να μείνει με το Τσικρίζι και το Σβάρνα και τον Μπακάκι και όλους αυτούς πίσω. Δεν τραβάει και ο Λόπες, τρίχες. Η τετράδα της θα έχει προβλήματα ενώ έχει ένα εκπληκτικό τερματοφύλακα. Δηλαδή η ΑΕΚ μπορεί να χρειαστεί την τετράδα της να τη βοηθήσει σε εκφάσεις που, ρε παιδί μου, μπορεί να τεφορμαριστεί, ας πούμε, μια Κυριακή, ας πούμε, τα χαφ. Δεν σε κρατάει αυτή η τετράδα, να πούμε, στην άμυνα. Δεν σε κρατάει. Και βλέπω να βάζει και να τρώει. Να κάνει πολλά over η ΑΕΚ. Βλέπω. Διαβλέπω. Αν χάσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και αν δεν το διεκδικήσει μέχρι το τέλος, η τετράδα της στην άμυνα θα φταίει. Τίποτε άλλο. Απ' τη μέση και μπροστά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και απορώ γιατί μπροστά την προσέξανε και πίσω έμενε με τους Τσικρίνιδες και τους Βράνιες, να πω. Αυτό. Ο Ολυμπιακός, η πουστιά που είπες εσύ που κάνει, σκυμίζει όλους. Φέρνει τις σαβούλες. Χτυπάει στο τέλος. Χτυπάει στο τέλος. Βέβαια αυτό το εξτρέμ που πήρε τον Μαύρο είναι ψιλοτραυματίας και θα είναι έτοιμο σε κάνα μήνα. Τα αριστερό το μπακ δεν είναι μεγάλη μεταγραφή από τη Γούλφς. Ναι, καλός. Καλός. Αλλά θα πάει μονόπατα γιατί με τον Ραφίνια δεξιά
Ρε Μαρινάκη, τι θα θες στους γέρους. Είχες το Σάββα Θεοδωρίδη, είχες εκεί πέρα, τι θες το γέρο μπακ δεξί γέρο. Θέλει νιάτα παιδάκι μου η πλάγια γραμμή. Νιάτα θέλει παιδάκι μου η πλάγια γραμμή, δεν στο είπανε. Αλλά έκανε φοβερό, κράτησε τον Ελαραμπή με μπόνους, μεγάλη υπόθεση. Κράτησε τον Καμαρά και τον Σεμέδο, κράτησε ένα κορμό, εντάξει. Κράτησε και απλά δεν του βγαίνει ο Φορτούνης. Ο Βαλμποενά δεν ξέρω πώς θα αντέξει. Και ο Εμβιλά είναι μόνο για να κόβει. Δεν είναι δηλαδή στον Ολυμπιακό όταν παίζεις και κολλήσεις με τα Γιάννενα. Θες Μπουχαλά και Εμβιλά, γκολ. Θες να πάρει την κεφαλιά στην περιοχή να γίνει ένα κάτω. Αφού ο Καμαρά τα κάνει όλα τα υπόλοιπα. Έχει και δύο ρολίστες. Ύστερα, χάνεις 1-0 και το γυρίζεις 4-4-2. Δεν χωράει 4-4-2. Εντάξει, θα έχεις τα δύο φορ, δεν με πειράζει εμένα. Αριστερό εξτρέμ το Φορτούνι και κόφτει το Μπουχαλάκι. Δεν κολλάει. Δηλαδή, άμα βρεις τίποτα Γιάννενα γρήγορους, μπορεί να φας και δεύτερο που θα το τρώγες. Δεν σηκώνει 4-4-2 στο ρίσκο σου δύο φορ και πώς τον λένε αριστερό εξτρέμ. Όταν μπήκε ο Φορτούνι στην αρχή που έπαιζε δεκάρι στα Γιάννενα, πέταξε δύο πάσες φοβέρες. Η μία έγινε γκολ και άλλη παραλίγο. Μετά τον πήγε στη γραμμή, χάθηκε. Έχει τον Μπουχαλάκι τον απατεώνα. Τι απατεώνας. Πάει να πούμε στα center back, παίρνει την μπάλα, κάνει πως την κατεβάζει, τη μοιράζει, αυτό. Απατεωνίστηκε ο ποδόσφαιρο, είναι αυτό, τα ξέρουμε. Τώρα οι μανατζαρέ και όλοι αυτοί οι κουτσολιάκοι, οι πουτσολιάκοι και όλοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν έναν με άριστα το 10 στο 6 και τον πάνω στο 8, μαγκιά τους. Εμάς δεν βρέθηκε κανένας στη δουλειά τη δικιά μας. Θα μας πάρει, μας συμμαζέψει. Αχαλάντιστη θα πάμε. Εντάξει, αυτά με τον Ολυμπιακό. Βλέπω ότι θα έχουμε ένα πρωτάθλημα των τριών. Βλέπω τον Άρη να κάνει ζημιές, αλλά βλέπω τον Άρη στο δεύτερο γύρο, τίποτα περίεργα αποτελέσματα, όποτε και αν εξασφαλίσει την Ευρώπη. Εντάξει, τον φοβάμαι και λίγο τον Άρη και το λέω έτσι με, πώς το λένε επειδή δεν έχω τάκτ, το λέω με τάκτ, ιδιαίτερο τάκτ, λαδάδικα. Ωραία. Good.